Τι δούμε. Ζω ιστορική στιγμή. Αλλάζουμε θέσεις. Ιστορική στιγμή ζω. Τώρα παίρνεις εσύ το λόγο και εγώ απαντώ. Ξέρω, και γι' αυτό δεν θα σε ρωτήσω, ότι είσαι καλά σε αυτό το νέο σπίτι, το τηλεοπτικό φαίνεται και από τα μάτια σου. Έτσι είναι. Είμαι πολύ καλά. Νιώθω πολύ όμορφα που είμαι εδώ. Θέλω λοιπόν να μου πεις, να μου περιγράψεις, όπως και όσο εσύ θέλεις, εκείνη την τελευταία μέρα της τελευταίας εκπομπής κάπου το Μάιο, που αποχαιρέτησες το κοινό, πρώτον, αν ήξερες ότι θα επιστρέψεις ή αν δεν είχες πάρει ακόμα μια τέτοια απόφαση, και πώς ένιωσες τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Λοιπόν, στη γιορτή μου λοιπόν λες, 21 Μαΐου, που αποφάσισα να μοιραστώ με τον κόσμο που με έβλεπε στην τηλεόραση ότι αυτή είναι η τελευταία τηλεοπτική μου σεζόν στον Α και ότι την επόμενη χρονιά δεν θα βρίσκομαι στην τηλεόραση. Το μόνο προγραμματισμό που είχα κάνει είναι ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά. Δεν είχα βάλει στο μυαλό μου αν θα ξαναδουλέψω και πότε, αν θα είναι γρήγορα ή αργά. Το μόνο που σίγουρα ήξερα είναι ότι την επόμενη τηλεοπτική σεζόν σίγουρα θα ήμουν σπίτι μου. Την ημέρα που αποχαιρέτησα τον κόσμο στην τελευταία μου εκπομπή, 1η Ιουλίου, είχα όλη τη συγκίνηση του «γεια σας», αλλά δεν αισθάνθηκα ότι αυτή θα είναι η τελευταία μου λέξη με τους ανθρώπους που με παρακολουθούσαν μπαίνοντας και βγαίνοντας, όχι σταθερά, προς Θεού δεν τους έχουμε μαγεμένους, μπαίνουν και βγαίνουν τηλεθεατές όλα αυτά τα χρόνια. Αισθανόμουν ότι κάπως, κάπου, κάποτε θα τα ξαναπούμε, χωρίς όμως πραγματικά να είχα μπει ή να είχα αφήσει σε κάποιον το περιθώριο από τον επαγγελματικό χώρο, τα υπόλοιπα κανάλια, ότι ναι, θα κλείσω, θα κάνουμε μια κουβεντούλα το καλοκαίρι και βλέπουμε. Καθόλου. Όποιος και να με κάλεσε, είπα ότι ό,τι ακούσατε είναι αλήθεια. Ήθελες λοιπόν να ταξιδέψεις και να κάνεις ωραία πράγματα που λόγω του κορονοϊού που δεν τα κατάφερες. Όχι, τουλάχιστον βέβαια. Στο βαθμό που ήθελες. Δεν τα καταφέρω, δεν βγήκα από το σπίτι μου. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να έπαιξε και ρόλο στο ότι πήρες την απόφαση να επιστρέψεις? Γιατί αν είχες κάνει αυτά που ήθελες και έβλεπες ότι περνάς πάρα πολύ καλά και θες να συνεχίσεις να το κάνεις, υπάρχει περίπτωση να μην είχες αποφασίσει? Καλά, για ένα ταξίδι λες και για δύο και για τρία και για πέντε να γύρισα. Όχι. Όχι. Όχι, και αυτό ήταν πολύ συνειδητό. Δηλαδή δεν ήταν ούτε απόφαση βιαστική γενικώς για τα θέματα της δουλειάς. Εγώ είμαι πολύ αργή στις αποφάσεις μου. Τα επεξεργάζομαι πάρα πολύ, επεξεργάζομαι όλα τα σενάρια. Πώς νιώθω εγώ μέσα σε αυτά τα σενάρια. Αν αισθάνομαι ότι θα είμαι εντάξει προχωρώντας στην όποια κατεύθυνση έχω πάρει, να συνεχίσω, να σταματήσω. Πού, γιατί. Όχι, δεν με επηρεάζει αυτό. Νομίζω ότι ένιωσα ότι έχω ακόμα πολύ πράγμα να βγάλω εδώ και ότι μου έλειψε όχι τόσο ο φακός, όσο η επαφή μου με τους ανθρώπους που βλέπουν τηλεόραση. Γιατί όταν είσαι σε μια ζωντανή εκπομπή, έχεις επαφή με τον κόσμο. Θα μου πεις δεν έχεις το μαγνητοσκοπημένο. Ξέρω εγώ, δεν έχω είναι κάνει μαγνητοσκοπημένες, αλλά νομίζω ότι είναι αλλιώς κάπως τα πράγματα. Είναι πολύ άλλη. Είναι πιο ζωντανή η επικοινωνία όταν είναι ζωντανή και η εκπομπή. Περίπου πότε έγινε αυτό, έγινε σύντομα? Πότε ξανασκέφτομαι. Ναι, πέρασαν μήνες. Νομίζω κάπου εκεί στις γιορτές. Νομίζω ότι κατά το Δεκέμβρη άρχισε να σκέφτομαι ότι μήπως πώς νιώθω, πώς είμαι, τι θέλω. Μήπως θέλω. Και αν θέλω, τι θέλω. Και όλα είχες τα σκεφτεί υπόλοιπα. Ποτέ να κάνεις και κάτι άλλο πέρα από αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις? Δηλαδή, όχι, δεν είχα σκεφτεί κάτι άλλο. Όχι. Ποτέ. Σου έχει γίνει πρόταση να κάνεις και άλλα πράγματα, και αν είναι τι? Φυσικά. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Γιατί μ' αρέσει αυτό. Γιατί μ' αρέσει πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό. Νομίζω ότι θα βάλω το χέρι μου και θα την πιάσω την άλλη που με βλέπει εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι θα της πω κάτι και θα μου απαντήσει. Νομίζω ότι μου απαντάνε κιόλας κάποιες φορές. Μ' αρέσει αυτό. Το ότι είσαι σημείο αναφοράς στην τηλεόραση σ' αρέσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είσαι μια διαχρονική αξία και πολλοί σε θεωρούν σημείο κίνησης ή αφετηρία για άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν βγήκα εγώ, που βγήκα χάρη σε σένα. Γιατί αν δεν είχες φύγει εσύ από τον πρωινό καφέ, εγώ δεν θα είχα μπει στο χώρο της ψυχαγωγίας. Αν το παίρνω μέση και εγώ τότε, χάρη άλλων ανθρώπων. Όλοι ανοίγουν μια θέση για κάποιον άλλο. Πρέπει να βρεις χώρο, δηλαδή κάποιος πρέπει να φύγει για να κάτσει. Και εμένα με πήρε προχθές κυρία της ενημέρωσης, πολύ ωραίο όνομα, στιβαρό, και μου λέει το ξέρεις ότι αν δεν είχες φύγει εσύ από το άλλο, εγώ δεν θα έλεγα σήμερα ειδήσεις.
π.χ. Ορίστε. Λοιπόν, όταν λοιπόν είχα σκάσει μύτη εγώ από το αυγό μου, ήμουν η αντικαταστράτη της Μενεγάκη. Τώρα καλή ώρα η Ιωάννα Μαλέσκου είναι η Μενεγάκη της Κρήτης. Πώς σε κάνει αυτό να αισθάνεσαι και αν εσύ βλέποντας νέα πρόσωπα έχεις προβληματιστεί ποτέ? Χωρίς να έχω το ότι τα λέω όλα σωστά ή τα ξέρω όλα σωστά, λόγω της εμπειρίας και των ετών, νομίζω ότι μπορώ να νιώσω κάποια λαθάκια που μπορεί να γίνονται, είτε επικοινωνιακά, είτε λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος καινούριος άνθρωπος στην τηλεόραση. Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα. Λάθη εξακολουθούμε να κάνουμε και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, αν μ' αρέσουν οι ταμπέλες, δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες. Και θεωρώ ότι οι ταμπέλες συνήθως είναι ένα φορτίο βαρύ για αυτόν που το φοράνε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό, mm-hmm. γιατί εσύ ανέφερες ένα πρόσωπο, μπορεί να έχουν υπάρξει κι άλλα. Δηλαδή, είδες, ανέφερες και τον εαυτό σου. Γενικώς, όταν κάποιος είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση, ναι, μπορεί να χρησιμοποιείται σαν... Καλά, εδώ χρησιμοποιείται όρος σχολή με Νεγάκη. Θεωρείται πλέον σχολή με Νεγάκι το πολύ ανοιχτό με το μαλλί, ας πούμε, το χιούμορ στην τηλεόραση. Όλα αυτά σε κάνει έτσι να νιώθεις πιο έντονα το ότι έχεις αφήσει τη σφραγίδα σου πρώτου καν φύγεις από την τηλεόραση, σε όλο αυτό που λέγεται τηλεόραση. Δεν θέλω, δεν τα σκέφτομαι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, επειδή είμαι μέσα, σκέφτομαι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι. Ίσως όταν θα φύγω για τα καλά, γιατί τώρα έφυγα για λίγο ουσιαστικά, να βλέπω και να είναι πιο εύκολο το να χαρακτηρίσω κάποια πράγματα. Τώρα όμως, ακόμα και όταν ήμουν εκτός, αισθανόμουν ότι είμαι μέσα. Μην με ρωτάς γιατί, σαν αίσθηση εγώ, με νιώθα εκεί, με έναν τρόπο. Από τότε που ξεκίνησες, είχες ποτέ φανταστεί ότι μετά από τόσα χρόνια θα είσαι ακόμα εκεί? Ή πήγαινες χρόνο-χρόνο? Η Λεωνόρα μου και όσοι με ξέρουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρουν ότι αυτό ούτε το είπα, ούτε το πίστεψα. Δεν είχα, ούτε μου περνούσε από το μυαλό, και ειδικά έτσι όπως ξεκίνησα εγώ στην τηλεόραση, γιατί δεν ξεκίνησα από τον πρωινό καφέ, που ήταν ήδη πολύ μεγάλο πράγμα για ένα άπειρο κορίτσι σαν και εμένα. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τέτοια διαδρομή. Σκεφτόμουν πάντα αυτό που έκανα. Δηλαδή, μέχρι εκεί που το έκανα, έλεγα: έχω μία συμφωνία για 3 χρόνια. Ωραία, αυτά θα είναι. Και μετά, εγώ ήδη σκεφτόμουν το μετά τι μπορεί να είναι. Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι εγώ, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στην τηλεόραση, από τα πρώτα μου μικρά βήματα, ήταν πάνω που ξεκινούσε η ιδιωτική τηλεόραση. Τότε δεν ξέραμε ποια θα είναι η συνέχεια. Έλεγες: αυτό που κάνουν σαν προσπάθεια είναι κάτι που θα συνεχιστεί, θα μείνει. Ποιοι είναι αυτοί πίσω από τα κανάλια αυτά, αφού δεν ανήκουν στο κράτος? Άρα θα έχουν διάρκεια, δεν θα έχουν? Δηλαδή, εγώ όταν πήγαινα σε casting τότε, σκεφτόμουν και το πιο απλό, έλεγα: ωραία, και πες ότι την παίρνω αυτή τη δουλειά. Ωραία, και ποιος είναι αυτός που θα με πληρώνει? Υπάρχει κάποιος από πίσω? Δηλαδή, και μην ξεχνάμε ότι ήμουν και 20 χρονών, έτσι. Δηλαδή, 20-22 χρονών. Τι άλλο θα μπορούσες να έχεις κάνει αν δεν ήσουν η νούμερο ένα παρουσιάστρια? Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Τότε σκεφτόσουνα? Τότε σκεφτόμουν το οτιδήποτε. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να δουλέψω, θέλω να δουλέψω, θέλω να είμαι αυτόνομη, θέλω να πατάω στα πόδια μου γερά. Έτσι μεγάλωσα, ότι πρέπει να αυτονομηθώ, πρέπει να βρω αυτό που θα μου ταιριάξει. Θα μπορούσα να δοκιμάσω πάρα πολλά πράγματα. Ήμουνα και τυχερή. Το βρήκα γρήγορα. Δεν σκεφτόμουν το τι, αρκεί να δουλέψω. Στον χώρο της τηλεόρασης που ακούγονται τόσα πολλά, και επειδή τώρα έχουν αρχίσει και ανοίγουν και στόματα για συμπεριφορές και όλα τα διάφορα, και στο θέατρο και όχι μόνο, εσύ, επειδή ήσουν και ένα πολύ όμορφο κορίτσι πάντα, είχες έρθει αντιμέτωπη με συμπεριφορές που θα μπορούσες, άμα ανοίγεις το στόμα σου, να τις καταγγείλεις? Αν μιλάμε για πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό, όχι. Όχι. Τώρα, αν με ρωτάς αν με είχαν φλερτάρει, γιατί ξέρεις, είναι και πώς το βλέπεις. Τώρα, άμα είσαι και μικρός, δεν ξέρω αν βλέπεις με τα ίδια μάτια όπως τα βλέπεις πολύ μεγαλύτερος. Άλλη ορατιμότητα έχω σήμερα να κρίνω συμπεριφορές από ό,τι είχα στα 20 μου χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει κάτι πάντως που θα μπορούσα να σου πω. Πώς είναι δυνατόν να μην απαντάς ποτέ σε ό,τι γράφεται για σένα?
Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μου το έμαθε κανείς. Ανακάλυψα μόνη μου ότι μου ταιριάζει. Δεν έχεις νιώσει ποτέ την ανάγκη να διαβάσεις κάτι το οποίο θα σου έχει, θα βγάζεις καπνούς από τα αυτιά και να θέλεις να αποκαταστήσεις αυτό που γράφεται. Μα τελικά να όμως απαντώντας σε κάτι τέτοιο, έχεις αποκαταστήσει την αλήθεια ή απλά... Το έχεις βγάλει από μέσα σου έστω. Δεν βοηθάει και αυτό. Το έχω βγάλει πού? Από μέσα σου, τώρα ποιο θα είναι αποδέκτη, δεν ξέρω. Τώρα είσαι το ακρό αντίθετο. Το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μα πολλέ φορέ. Υπήρχε μια περίπτωση που μπορούσα, ήθελα να το πω, να απαντήσω. Εσύ δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Μου λε ότι όταν θα δώσει μια απάντηση, εν πάση περιπτώσει, αισθάνεσαι καλύτερα. Πώ αισθάνεσαι καλύτερα, όταν μετά γίνεται μήλο και παίρνουν τη μία απάντηση και βγαίνουν κι άλλα. Και έρχεται η άλλη απάντηση από την άλλη πλευρά και ξανά. Άρα αυτό δεν τελειώνει. Τελειώνει όταν εσύ κάνει τη δουλειά σου και αισθάνεσαι καλά για αυτό που κάνει. Και όλοι οι άλλοι κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν, λένε αυτά που θέλουν να πούν, αλλά okay, τα λένε, τείχος, πέφτουν, τελειώσαμε, προχωράμε.